ταυτότητα, έτσι το ονομάσαν, θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα και θα έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για μας είναι μία νέα ηλεκτρονική, βιομετρική, ψηφιακή κάρτα, όχι ταυτότητα. Η αντίωση του ΙΝΚΑ δεν βρίσκεται στην ασφάλεια που θα έχει εξωτερικά η κάρτα. Θεωρούμε ότι το πλαστικό της μέρος, το κέλυφος, μαζί με τα υπόλοιπα συστήματα, είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να έχει μια κάρτα. Όμως, το ότι έχει το χώρο της δεν είναι ορατά, ούτε προσβάσιμα από εμάς. Από στόμα εκπροσώπου της κυβέρνησης αναφέρθηκε ότι στα στοιχεία που θα έχει στη μνήμη του αυτό το τσιπάκι, πιθανόν στο μέλλον να προσθεθούν και ακόμα και χωρίς προβλήματα με τα στοιχεία της υπάρχουσας ταυτότητας. Υπενθυμίζω ότι το 2005 αφαιρέθηκαν στοιχεία που δεν χρειαζόντουσαν, ήταν προσωπικά δεδομένα. Μαζί με αυτά ήταν και τα δαχτυλικά αποτυπώματα, τότε αφαιρέθηκαν από τις ταυτότητες. Συνεπώς, προσωπικά ευαίσθητα βιομετρικά δεδομένα, όπως βιομετρική φωτογραφία και δαχτυλικά αποτυπώματα, καθώς και ο ενιαίος αριθμός του πολίτη, μαζί με την ψηφιακή υπογραφή, δεν έχουν σκοπό στην ταυτοποίηση. Αυτά που σας είπα είναι πράγματα τα οποία αναφέρει η κυβέρνηση ότι θα έχει καινούργια ταυτότητα. Κάρτα, συγγνώμη. Δεν θα είναι λοιπόν, δεν θα έχει σκοπό την ταυτοποίηση, αλλά τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τα καταγραφή των δραστηριοτήτων του πολίτη. Επίσης, με όλα αυτά και επιπρόσθετα δεδομένα και με την εμφάνιση του ψηφιακού ευρώ, δύναται να αναλύονται όλα τα δεδομένα ώστε να πραγματοποιείται πρόβλεψη των αγορών μας και γενικότερα της συμπεριφοράς μας. Αν έχετε κουράγιο, θα σας το αναλύσω. Εάν όλα αυτά λοιπόν φαίνονται επιστημονική φαντασία, θα ακολουθήσει αυτή η ανάλυση που θα σας πω μετά στο τέλος. Για όλα αυτά λοιπόν το ΙΚΑ αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη αλλαγής της ταυτότητας μας, η οποία χρόνια είναι δοκιμασμένη και ικανοποιεί στο μέγιστο τις ανάγκες ταυτοποίησης του κατόχου της. Τρίτον, η ασφάλεια της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι αμφισβητήσιμη. Στο ηλεκτρονικό της μέρος. Οι ειδικοί, όπως είπαν και προηγούμενοι, λένε ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα ασφαλές. Στην πράξη, θα σας πω το εξής, χιλιάδες απάτες διαπιστώνονται κάθε χρόνο από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και φυσικά και βάσει στο ΙΝΚΑ που παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Σε τεχνολογίες αντίστοιχης της νέας ταυτότητας, όπως σε τραπεζικές κάρτες, σε ηλεκτρονικά βιομετρικά διαβατήρια, ταυτότητες καθώς και στο διαδίκτυο. Αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και της ελληνικής αστυνομίας εκπρόσωποι, είναι παραμύθια για να πείσουν τη μάζα, τον λαό, όσους δεν γνωρίζουν και πιστεύουν τους απατεώνες που εμφανίζονται στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, όχι ενημέρωσης, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε πολύ μεγάλη προπαγάνδα τα τελευταία χρόνια υπέρ της κάρτας πολίτη. Όπως θα μας δώσει τα δικαιώματα στη σύνταξη κλπ. Θα πατάξει τη γραφειοκρατία, θα δώσει λεφτά στους φτωχούς και πολλά άλλα παραμύθια. Δωράκια για τους ηθαγενείς, θα έλεγα. Τέταρτον, η βιομετρική φωτογραφία είναι ένα προσωπικό δεδομένο, όπου σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται, όντως χρησιμοποιείται αυτό που θα σας πω, για την παρακολούθηση του προσώπου. Αγγλία, είναι γεμάτο κάμερες. Με την τεχνολογία αναγνώρισης λοιπόν προσώπου και με τη χρήση καμερών. Ακόμη και με τη χρήση μάσκας. Την δοκιμάσατε με μεγάλη επιτυχία την περίοδο του COVID. Γι' αυτό έχετε υπόψη σας, η ελληνική αστυνομία έχει ανακοινώσει τώρα τελευταία ότι παρέγγειλε περισσότερο από 700 κάμερες
στην Αττική για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Πρόληψη, έτσι, όχι καταστολή. Φαίνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να μας κάνει Κίνα. Να μας παρακολουθεί, να μας καταγράφει. Θα κάνει προβλέψεις, όπως είπα, συμπεριφοράς. Και αν είμαστε καλά παιδάκια, που δεν διαφωνούμε με την κυβέρνηση, θα λαμβάνουμε και κάποια μπόνους. Πλέον παρατηρούμε ότι οι πολιτικές όλων των κομμάτων το 2010 και μετά δεν προσδιορίζονται ως δημοκρατικά πολιτεύματα, αλλά ως ολοκληρωτικά, με σκοπό την υποδούλωση του πολίτη, τη μείωση των ανθρώπων δικαιωμάτων, την εξάλληψη της ελευθερίας μας, μας οδηγούν σε μια εποχή που έζησαν την πρόγονή μας με εξορίες, δολοφονίες, αλλά και με στρατόπεδα συγκέντρωση στο Ναζί. Η νέα λοιπόν ηλεκτρονική βιομετρική κάρτα είναι το κλειδί που ενώνει τις ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, τραπεζικές και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιο διαστραμμένο μυαλό. Πέμπτον, με τη συλλογή των δαχτυλικών μας αποτυπωμάτων, η κυβέρνηση μας θεωρεί όλους ύποπτους. Τέλεσης εγκληματικών ενεργειών. Ανά πάσα στιγμή θα ελέγχουν κάθε αποτύπωμα που θα βρίσκουν σε μια σκηνή εγκλήματος και θα πρέπει να αποδείξουμε την αθωότητά μας. Θα ελέγχεται λοιπόν σε μια βάση δεδομένων. Έτσι καταργείται το τεκμήριο της αθωότητας, την ιδιωτικότητα και κάθε απόρριτο ως δικαίωμα προστασίας προσωπική μας ζωή. Άλλωστε είπαμε ότι το 2005 αφαιρέθηκαν τα δαχτυλικά αποτυπώματα με την ταυτότητα. Τι συνέβη και σήμερα, άλλαξε η γνώμη της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν τα θεωρεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Έκτον, ποιος θα διαχειρίζεται όλα αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα? Από σχετική έρευνα λοιπόν που κάναμε, στο τελευταίο σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν αναμειγμένοι άνθρωποι που συμμετείχαν ως ενδιάμεση της κυβέρνησης με απευθείες αναθέσεις από το Μαξίμου για το τελευταίο διαγωνισμό των ταυτοτήτων. Άνθρωποι, προσέξτε, που κυκλοφορούν με πλαστές ιταλικές ταυτότητες. Αλλά εκτός από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις μυστικές υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες θα αποκτήσουν πρόσβαση όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές, πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία, έβρεση εργασίας, ενοικίες εργαζομένους, πρακτικές και βέβαια, σημαντικό αυτό θα σας πω, οι hacker που θα δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κλωνοποιήσουν, να κάνουν copy ή να χακάρουν μια τέτοια ταυτότητα, γιατί έχει ψωμί μέσα αυτή η ταυτότητα, δεν είναι σαν αυτή που έχουμε που βλέπουν. Το θέμα λοιπόν με τις νέες ηλεκτρονικές βιομετρικές κάρτες είναι τεράστιο. Σας ανέφερε τα βασικά σημεία εναντίωσής μας, αλλά θα επιθυμούσα να αντέχετε και μπορείτε να με ακούσετε, να αναφέρω δύο ακόμη βασικά θέματα που θα πρέπει να τα γνωρίζετε. Το πρώτο αφορά λοιπόν την κατάργηση των μετρητών, υπόθηκε πριν, αλλά έχω να σας πω κάποια μπόνους για εσάς που είσαστε εδώ σήμερα. Και το δεύτερο, μια ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της επιστήμης, που είναι καλό να ξέρουμε σε τι σημεία και σε τι επίπεδο έχει φτάσει. Λοιπόν, η κυβέρνηση μας προετοιμάζει για το ψηφιακό ευρώ. Παράλληλα, μειώνει τη χρήση των μετρητών με κύριο στόχο την ολοκληρωτική απόσυρσή τους. Θα σας θυμίσω, δεν το έχω γράψει εδώ, αλλά θα σας πω, ότι πριν τις εκλογές ήθελε να μειώσει τα μετρητά από 500 που είναι σήμερα στα 200 και μπορώ να σας πω ότι τροχοπέδι της έβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και η οποία έχει την άποψη ότι πρέπει να διακινείται μέσα στην Ευρωζώνη ένα ελάχιστο ποσοστό μετρητών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να τα ισοπεδώσει όλα. 200 ευρώ, 50 ευρώ, 0 ευρώ. Αχρήμαντη κοινωνία δηλαδή. Σε αυτό το σημείο πάλι θα επιθυμούσα να επισημάνω ότι κάθε μείωση της ελευθερίας μας στηρίζεται στο δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό παρακολουθούν και καταγράφουν όλες μας τις τηλεπικοινωνίες. Μετά τους δίδυμους πύργους βγάλανε νόμο ιδιαίτερο που καταγράφουν και κρατάνε για 6 μήνες οτιδήποτε λέμε στο τηλέφωνο, οποιοδήποτε μήνυμα στέλνουμε, μέχρι και τη θέση που βρισκόμαστε. Για την εξάλληψη της τρομοκρατίας. Για την εξάλληψη όμως της φοροδιαφυγής,
κατάργησαν το τραπεζικό απόρριτο, αλλά και κάθε απόρριτο που προστατεύεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας, αλλά και από τους διεθνείς χάρτες. Σε χώρες όπως η Αμερική, που εξάσκησαν την ίδια πολιτική που θέλει τώρα ο Μητσοτάκης, έχουν και τρομοκρατία, ζουν επί ένα διαρκή φόβο οι Αμερικάνοι πολίτες, αλλά και επίσημα η φοροδιαφυγή ανέρχεται στο 19%. Γνωρίζουν λοιπόν ότι αυτά που μας λένε είναι παραμύθια. Δεν πρόκειται να εξαλείψουν τίποτα. Μόνο τους ενδιαφέρει η παρακολούθησή μας. Θα έλεγα μεταφορικά ότι είναι σαν το τείχος ανοσίας που μας έλεγαν. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι με τον ιό Ι1Ν1 μας έλεγαν ότι με 25% εμβολιασμού του πληθυσμού θα επέρθει το τείχος ανοσίας. Πριν μια δεκαετία, ξέρω πόσο ήταν. Με το COVID-19 μας έλεγαν περίπου θέλουν 75% εμβολιασμένων. Όμως διαπιστώσαμε, γιατί κάνουμε και εμείς έρευνες, όχι αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι υπήρχαν χώρες που είχαν εμβολιαστεί πάνω από 90% και κολλούσαν τον κορονοϊό και πέθαιναν οι εμβολιασμένοι. Συνεπώς ήταν μπούρδες και το ξέρανε, το γνωρίζανε. Είναι ψεύτες. Γνωρίζουμε λοιπόν την αποτυχία της απόρρισης των μετρητών, αλλά είναι ο μόνος τρόπος χειραγώγησης και εξόντωσης των πολιτών. Η αχρήματη κοινωνία είναι άκρως φασιστική, εκβιαστική και υποδηλώνει τους λαούς στην πιο σκληρή της μορφή. Αναφέρω για τα μετρητά γιατί αυτή η κάρτα θα λειτουργήσει και με το ψηφιακό ευρώ. Αυτός είναι ο σκοπός της. Γι' αυτό έχει βγει τώρα. Γι' αυτό βγήκε και το ψηφιακό ευρώ. Σήμερα, αυτό το καιρό που μιλάμε, τις ίδιες ημερομηνίες, τους ίδιους μήνες. Επίσης θα αναφερθώ για πρώτη φορά που το Ίνκα δεν αναφέρεται σε αυτό που θα σας πω, σε μια μορφή της Εκκλησίας, η οποία έλεγε «Στην κοιλία θα μας χτυπήσει ο διάβολος». Θα πεινάσουμε λοιπόν αδέλφια, όσοι αντισταθούμε, θα δούμε το σκληρό πρόσωπο των κυβερνήσεων που επιλέξαμε να μας εκπροσωπούν. Είδαμε λοιπόν το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ψεύτικη οικονομική κρίση. Είδαμε και το πρόσωπο του Μητσοτάκη την περίοδο κορονοϊού, αλλά και της αντιπολίτευσης που δεν έκανε τίποτα. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Είδαμε επίσης τα ψέματα του Μητσοτάκη που έλεγε ότι δεν έχει τσιπάκι, το ακούσατε και πριν, είναι η ταυτότητα. Αλλά και ότι θα δώσει πρόστιμο σε όποιον δεν την παραλάβει. Μας απειλεί ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Σε πολλές ομιλίες έχω αναφέρει το ηλεκτρονικό χρήμα δεν είναι χρήμα. Δεν θα το αναλύσω τώρα, άμα θέλετε που να με ρωτήσετε μετά. Αξίζει όμως να αναφέρω το τι λέει για τα μετρητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίσημα στις ιστοσελίδες. Μπορεί να το βρει ο καθένας σας αυτό. Έχει σημασία πιστεύω να ξέρετε τι λέει. Γιατί αυτά που λέει για τα μετρητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ σημαντικά και η γνώση είναι δύναμη. Μπορεί όποιος μας πει ότι πάμε σε μια χρήματη κοινωνία να τους τα θέσουμε και να δω τι θα μας απαντήσουν. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Τα μετρητά είναι το κυρίαρχο μέσο πληρωμής εντός της ζώνης του ευρώ. Είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση πολιτών από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι ή όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Διασφαλίζουν την ελευθερία και την αυτονομία σας. Δηλαδή χωρίς τα μετρητά ισχύει το ανάποδο. Δεν έχουμε ελευθερία και όχι αυτονομία. Είναι νόμιμο χρήμα. Δηλαδή το ψηφιακό ευρώ δεν είναι νόμιμο. Διασφαλίζουν την ιδιωτική ζωή. Δηλαδή το ηλεκτρονικό χρήμα δεν διασφαλίζει την ιδιωτική ζωή. Οι συναλλαγές με μετρητά προασπίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων και της ταυτότητάς μας σε οικονομικά θέματα. Πράγμα που το ψηφιακό ευρώ και το ηλεκτρονικό χρήμα μέσα από τις κάρτες δεν μας τα διασφαλίζει. Καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Ξέρετε, είχα κάνει σε μία ομιλία μου και είχα πει μπορείτε να μου δώσετε 2 ευρώ ηλεκτρονικά και να σας τα επιστρέψω αμέσως. Και χαμογελούσαν όπως χαμογελάτε και εσείς έτσι πολύ όμορφα. Αυτό λοιπόν το θεωρούμε χρήμα. Πείτε μου,
Και όμως το χρησιμοποιούμε. Και όμως θα πάει να πάρει ο κόσμος ψηφιακό ευρώ. Γιατί έτσι νομίζει. Καλύτερο λοιπόν σαν έξοδο των ανθρώπων, βοηθούν να παρακολουθούμε τις δαπάνες μας, είναι γρήγορο μέσω πληρωμής, είναι ασφαλή, τα μετρητά έχουν αποδειχθεί ασφαλή σε σχέση με το κυβερνό έγκλημα, την απάτη και την παραχάραξη και καθώς πρόκειται για χρήμα κεντρικής τράπεζας, δεν συνεπάγονται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι ούτε για την πληρωμή ούτε για το δικαιούχο της πληρωμής. Είναι μέσω αποθήκευση αξίας, τα μετρητά είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό μέσο πληρωμής, επιτρέπουν στους ανθρώπους να κρατούν χρήματα για σκοπό αποταμίευσης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων, είναι χρήσιμο και για μικρά δώρα και πληρωμές από πρόσωπα, από πρόσωπο προς πρόσωπο. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να δώσουν μερικά ποσά μετρητό στα παιδιά τους για μικρές αγορές ή κάποιος μπορεί να δώσει σε ένα φίλο ή γνωστό του μετρητά για να αγοράσει κάτι για λογαριασμό. Τα μετρητά λοιπόν βοηθούν επίσης τα παιδιά να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οικονομικών. Γι' αυτό το ΙΝΚΑ προτείνουμε χρήση περισσότερων μετρητών. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα μέχρι στιγμής είναι μαζί μας. Δεν έχει αθετήσει αυτά που σας λέω. Και επίσης να δημιουργήσουμε, βάζω και εμένα μέσα, όλοι μαζί, ή όταν, όσα υπάρχουν να τα αναπτύξουν περισσότερο, κέντρα ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών. Να ξέρετε ότι οι οικονομίες μας μέσα στις τράπεζες δεν μας ανήκουν. Είδαμε τι συνέβη και στην Αργεντινή, όταν εισήρθε το Δούνου του στην Κύπρο, αλλά και μην ξεχνάμε τα capital controls. Θα πω πολύ γρήγορα, λίγο για την που έχει φτάσει η επιστήμη και μπορεί να κάνετε ερωτήσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ κι εγώ. Λοιπόν, καταρχάς, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι γεγονός, έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, θεωρώ ότι κανείς μας δεν θέλει ένα... Καταρχάς, τι είναι η τεχνική νοημοσύνη? Είναι ένα πρόγραμμα, ένα software, ένας αλγόριθμος, τον οποίο του προγραμματίζει και το φτιάχνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Σαν σκοπό έχει να προσομοιάσει τον τρόπο σκέψης του ανθρώπινου κεφάλου, να μαθαίνει και να λαμβάνει αποφάσεις. Νομίζω ότι κανένας μας δεν θέλει κάτι τέτοιο, να αποφασίζει ένα μηχάνημα, ένα χαζοκούτι για τη ζωή μας. Αυτό όμως το έχουν βάλει μέσα στη ζωή μας. Να ξέρετε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα μας είναι πρωτότυπη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θέλουν να την ρυθμίσουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουν να γίνουν όλα αυτόματα, που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πρόσβαση πουθενά. Γι' αυτό αναφέρουμε για τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, η τεχνική νοημοσύνη λέει ψέματα για να πετύχει το σκοπό της. Έχει αποδειχθεί αυτό σε πειράματα που έχουν κάνει, οπότε συνοψίζοντας, δεν μπορούμε να της έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτήν, όταν για να πετύχει αυτό που θέλει, όπως σας είπα, χρησιμοποιεί ψέματα. Ένα σημαντικό είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας παρακολουθεί όχι με λέξη κλειδιά που νομίζαμε μέχρι λίγο καιρό, αλλά με ολόκληρα νοήματα. Μπορεί να πιάσει φράσεις και να καταλάβει το τι λέμε. Και ένα δεύτερο και τελευταίο για να κλείσω είναι ότι σήμερα δεν χρειάζεται ένας τεράστιος ηλεκτρονικός υπολογιστής για να διαχειριστεί μια τεράστια δεδομένα σε real time, άμεσα, αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιούν μια τεχνοτροπία στην οποία έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές που δουλεύουν παράλληλα. Αυτό λοιπόν να ξέρετε ότι θα εκτοξεύσει πραγματικά και τις επιστήμες και την τεχνολογία, διότι άλλοι τα προβλήματα μέχρι πριν λίγα χρόνια, μπορώ να σας πω από τις αρχές του 1900 που πήγαν μαθηματικά μοντέλα, σε επίπεδο προσομοίωσης ήταν άλυτα. Τώρα μπορούν να τα λύσουν
με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Θέλονται χρόνο, αλλά η τεχνολογία προχωράει σε αυτό. Έχουμε να δούμε λοιπόν πολύ μεγάλα βήματα και πιστεύετε με ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η καταστροφή του ανθρώπινου γένους. Αυτά ήθελα να σας πω. Μπράβο, Άγγελε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πλάτη, πολύ καταδοριστικός και μας ανέλησε πλήρως όλες τις τυχές του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δίπλα μου έχω έναν από τους μεγαλύτερους αγωνιστές και πατριώτες της Ελλάδος που έδωσαν μεγάλο αγώνα στις δύσκολες ημέρες της πανδημίας που η υγειονομική ήταν σε αναστολή. Χωρίς ένα ευρώ, λες και ήταν οι χειρότεροι εγκληματίες. Εγκληματίες παίρνανε το μισό μισθό τους όταν ήταν σε οτιδήποτε πρόβλημα είχαν. Ενώ οι υγειονομικοί σε αναστολή δεν τους έδιναν ούτε ένα ευρώ. Και ο αγαπητός μας εδώ πέρα, ο Λάμπρος ο Τσάπαλης, ο οποίος είναι και αγωνιστής με απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας για 33 ολόκληρες ημέρες. 33 ολόκληρες ημέρες χωρίς φαγητό, μόνο με νερό. Και ήρθε σήμερα από την Λάρισα και θα φύγει αυθημερών. Ήρθε για μας. Ευχαριστούμε πολύ, Λάμπρο. Έλα μαζί μας. Εντάξει, εκεί. Τώρα που ανοίγω τα χέρια μου και μέσα του συντρίβω τον κόσμο, είμαι κατάφορτος με αισθήματα αποδοκιμασίας και κατάφασης. Πεθαίνω υγιή στο σώμα και στο μυαλό. Πόσο καθαρό είναι το νοπό χιόνι στα όρη και το επεξεργασμένο γαλάζιο διαμάντι. Να ζήσεις απλά, σεμνά και τίμια, όπως σε δίδαξα να θυμάσαι ότι έρχονται χαλιποί καιροί στις νέες γενιές. Και είναι άδικο και μεγάλο παράξενο να χαρίζεται τέτοιο το δώρο της ζωής στους ανθρώπους και οι πλήστοι να ζουν μέσα στη ζάλη αυτού του αστείου παραλογισμού. Η τελευταία μου πράξη έχει το νόημα της διαμαρτύρησης για το κακό που ετοιμάζουμε εμείς οι ενήλικοι στις αθώες γενιές, στις νέες γενιές που έρχονται. Ζούμε τη ζωή μας τρώγοντας τις σάρκες τους. Ένα κακό αβυσσαλαίο στη φρίκη του. Η λύπη μου γι' αυτό το έγκλημα με σκοτώνει. Έζησα έρημος και ισχυρός. Αν γνωρίζετε αυτά τα λόγια, είναι τα τελευταία λόγια του Λιαντίνη προς την κόρη του. Αυτό που ήθελα σήμερα εδώ να σας πω είναι λίγο ιδιαίτερο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του ρόλο, γιατί έχει μια δικιά του αντίληψη στα πράγματα από τη μέρα που γεννήθηκε. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του ενός, το έχω πει και άλλες φορές, γιατί για να φτάσεις σε μια πλατεία ή σε ένα κοινό τόπο, πρέπει να ξεχάσεις ό,τι υπάρχει απέναντί σου και πρέπει να το κρίνεις, να ακολουθείς έναν δρόμο ακόμα και αν είναι μοναχικός και να φτάσεις ακριβώς εκεί που σε καλή ιστορία. Υπάρχει μια λέξη που πολλούς δυσκολεύονται να την εκφράσουν ή να την πούνε, λέγεται χρέος, η οποία είναι μια λέξη που ξεχάστηκε σε αυτήν την πατρίδα, δυστυχώς. Όπως είπε και ο Λιαντίνης, οι καιροί που έρχονται είναι χαλιποί, δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι πλέον για πολύ χειρότερα πράγματα και όσοι νομίζουν ότι είναι τα πράγματα διαφορετικά, γελιούνται πολύ. Οι ταυτότητες και το ψηφιακό χρήμα, μάλιστα όταν ήμουν μπροστά ακριβώς στην πόρτα την ώρα που έμπαινε μέσα η Λαγκάρδ ως μόνος απέναντι
και γύρω μου υπήρχαν η μισή αστυνομία της Αθήνας πριν λίγες μέρες. Δεν γύρισα καν πίσω να δω αν υπάρχουν άλλοι. Απλά όταν με ρώτησε έναν αστυνομική που με κρατούσαν παράξενα, πού είναι οι άλλοι. Και τους απάντησα είμαι μόνος μου. Αυτό σημαίνει η δύναμη του ενός. Ότι κάποια στιγμή ο κάθε ένας από εμάς, όταν καταλάβει αυτό το ζήτημα μέσα του και καταφέρει ταυτόχρονα να βγάλει από μέσα του όλη τη δύναμή του και την πίστη του, γιατί χωρίς πίστη δεν πας πουθενά. Αυτό είναι αποδεικμένο πλέον στην ανθρώπινη φύση. Δεν μπορείς όταν δεν πιστεύεις κάτι να το πετύχεις. Απλά δεν το πιστεύεις. Και δυστυχώς παρακινείς και άλλους και τους πας σε λαθασμένους δρόμους. Πιστεύω ότι ο κύκλος σε αυτόν τον κόσμο, όσο και να σας φαίνεται παράξενο και λίγο απεσιόδοξο, αρχίζει και κλείνει πλέον και βρισκόμαστε μάλιστα στις μέρες που θα τις ζήσουμε κι εμείς. Το ζήτημα είναι δεν με νοιάζει για μένα ούτε για εσάς. Όσο και να σας φαίνεται αυτό λίγο δύσκολο να τα πω στα αυτιά σας. Εμένα με νοιάζει η νέα γενιά που θα έρθει μπροστά μας, τα παιδιά μας. Αν αυτά τολμήσουμε και τολμήσετε και τολμήσουν αυτό το ασυγχώρητο λάθος για τις επόμενες γενιές να φτάσουμε εκεί, να μην τις προστατεύσουμε, και το μόνο που να μας νοιάζει είναι πώς θα ζήσουμε στο σπιτάκι μας και σε άλλους δύο-τρεις διπλανούς μας. Το τέλος μας θα είναι πολύ άδικο, να ξέρετε. Από τη Θεσσαλία σας δίνω αυτό το παράδειγμα της Θεσσαλίας, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η ρημαγμένη περιοχή δίνει αυτό το παράδειγμα. Η Θεσσαλή, παιδιά, από εκεί που έρχομαι, αυτή τη γη, από τη γη του Μαρίνου Αντίπα, που και αυτός θυσιάστηκε για να περιφερώσει και να φύγουν οι τσιφλικάδες, όπως έχουν σήμερα τους τσιφλικάδες, με τις ταυτότητες, με τις βροχές, τις δίθεν, με τις μετανομίσματα που θα μας φέρουν αυτοί που θέλουν. Αυτοί οι Θεσσαλοί δεν υπολογίζαν ή αδιαφορούσανε. Δεν βλέπουν ότι έρχεται αυτό το μεγάλη βροχή. Ενώ προειδοποιήθηκαν πριν λίγα χρόνια από τον Ιαννό. Αλλά βλέπετε, δεν σεβάστηκαν τα ίδια τους τα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή αυτή είναι η αλήθεια. Ότι η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο παράδειγμα το τι μας περιμένει. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με τη Ζωή Βαϊοπούλου εδώ και 1,5 μήνα προσπαθούμε να καλέσουμε εφεδρωτές σε αυτή την χώρα, την περιοχή, που δυστυχώς ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μετά από 2 μήνες, τα παλιωτόμαρα που λέει και ο κύριος Σπύρου αδιαφόρησαν και αδιαφορούν και θα αδιαφορήσουν για τη μοίρα των ανθρώπων. Εκεί πέρα, να ξέρετε, στέκονται άνθρωποι και καθαρίζουν σπίτια και δείχνουν το παράδειγμα του ξεχασμένου Έλληνα, της αλληλεγγύης, όπως ακριβώς και εμάς, τους υγειονομικούς, που για να επιβιώσουμε υπήρχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που υπέδειξαν αλληλεγγύη. Γι' αυτό το τελευταίο που θα σας πω είναι ότι αυτός ο κόσμος πλέον έχει χωριστεί στα δύο. Μην έχουμε άλλες ελπίδες. Υπάρχει ο κόσμος που είναι απέναντι αδιάφορος και υπάρχουμε και εμείς που, παρόλο που είμαστε πιο λίγοι σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε τόσο δυνατοί που δεν φαντάζεστε. Αρκεί να συνεχίσουμε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα να υπάρχουμε, και μόνο που υπάρχουμε αυτή τη στιγμή, αυτοί έχουν πρόβλημα. Και στο τέλος να γνωρίζετε αυτό που σας λέω σήμερα, ότι η δικαίωσή μας είναι άμεση και θα γίνει σίγουρα. Γιατί έρχεται γι' αυτό που λέω, ότι έρχεται η νέμεσης και η τύσης. Είναι πάρα πολύ κοντά. Να είστε καλά, αδέρφια. Μπράβο, Λαύρο, μπράβο, μπράβο. Όσο και να τους κουντάς μερικούς στον ύπνο τους, δεν ξυπνάνε με τίποτα. Λοιπόν, να έχουμε τον αγαπητό μας τον κύριο Σπύρου εδώ πέρα να μας κάνει μια ολοκλήρωση και να κλείσουμε το πρόγραμμά μας σήμερα. Θέλει να κάνει μια υποσημείωση επί του θέματος. Ευχαριστούμε, κύριε Σπύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν παίρνουμε το βήμα, καλό είναι να μην κάνουμε μόνο αναλύσεις, αλλά να προτείνουμε και λύσεις. Ο ελληνικός λαός θέλει να ακούσει λύσεις. Οι αναλύσεις είναι αυτό που μας κάνουν αυτοί. Οι λύσεις είναι, για να αποφύγουμε το σπιράλ θανάτου που μας έχουν εγκλωβίσει με τους νόμους, είναι αυτά που θα προτείνουμε εμείς.
Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε λύση, πρέπει να δώσουμε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Το να του λέμε συνέχεια τι μας κάνουνε και τι μας κάνουνε και αν το νόμισμα είναι νόμιμο, είναι παράνομο. Το νόμισμα είναι παράνομο. Αλλά πώς θα αποφύγουμε αυτή την παρανομία όλων αυτών των καθαρμάτων. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι το νόμισμα βγαίνει από το ρήμα νομίζω. Νομίζω λοιπόν ότι το νόμισμα ανταποκρίνεται στην αξία του. Δεν ανταποκρίνεται ποτέ το νόμισμα στην αξία του, διότι έχει καταργηθεί η αναλογικότητα χρήματος και χρυσού. Όταν ήταν ένα γραμμάριο χρυσό, ανταποκρινόταν σε 7 γραμμάρια, σε 7 χαρτινά δολάρια. Καταργήθηκε λοιπόν η αναλογία χρήματος και χρυσού, άρα έχουμε χαρτονομία, δεν έχουμε οικονομία. Χαρτί κόβεις, χαρτί τυπώνεις, χαρτί μοιράζεις. Και πολύ καλά κάνουνε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, η λύση είναι μόνο μία. Βάσει συνταγματικού δικαίου που βασίζεται σε δύο πυλώνες. Τι λέει το συνταγματικό δίκαιο? Ότι βασίζεται στον ένα πυλώνα που είναι οι νόμοι και στον δεύτερο πυλώνα που είναι τα ήθη και τα έθιμα. Τα ήθη και τα έθιμα δεν τουμπάρονται από τους νόμους, διότι τα ήθη και τα έθιμα είναι χιλιάδων ετών, ενώ οι νόμοι μπορεί σήμερα να ψηφίσουν ένα νόμο, όπως κάνουν αυτοί οι συμμορίτες, και την άλλη μέρα να τον ακυρώσουν τον νόμο. Έρχεται λοιπόν τα ήθη και τα έθιμα και τι λένε? Ότι τα νομίσματα εδώ και 15.000 χρόνια από τον Λικούργο στην αρχαία Σπάρτη είναι ή χάλκινα ή μεταλλικά ή χάρτινα. Αυτό λένε τα ήθη και τα έθιμα. 15.000 χρόνια έχουμε χάρτινα και μεταλλικά νομίσματα. Δεν μπορείτε επομένως να κάνετε ηλεκτρονικό νόμισμα, διότι είναι αντίθετο προς τα ήθη και τα έθιμα και δεν σας το επιτρέπει το ίδιο το συνταγματικό δίκαιο, που σας λέει ότι τα ήθη και τα έθιμα είναι ανώτερα από τους νόμους. Διότι νόμος είναι αυθαίρετος απόδοση του δικαίου, που εφαρμόζεται κατά το δοκούρ και κατά το γουστάρο από απατεώνες δυτικούς, δικαστικούς και τραπεζιτικούς. Επιτρέπει το συνταγματικό δίκαιο να φέρετε ηλεκτρονικό νόμισμα, διότι 15.000 χρόνια το νόμισμα είναι ή χάρτινο ή μεταλλικό. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν απαταιώνεστε το κανένα το πράγμα? Δεν σας περνάει, δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικό νόμισμα. Δεν το επιτρέπουν οι ίδιοι νόμοι που εσείς ψηφίσατε και το συνταγματικό δίκαιο που έχει ξεκινήσει εδώ και 170 χρόνια, έτσι. Με το Σύνταγμα της Επιδαύρου, με το Σύνταγμα της Κοινουρίας και με το Σύνταγμα της Τριζίνας. Λοιπόν, γιατί τότε ήταν βέβαια πολίτευμα, δεν ήταν Σύνταγμα, μετά έγινε Σύνταγμα. Επομένως, πάμε σε αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, ότι από τόπιους ηγέτες λευτεριά μη ζητάτε, με δικό σας τουφέκι και σπαθί να πολεμάτε. Αν λαχταράς, λέει ο Καζαντζάκης, αν λαχταράς τη λευτεριά σε τόπιους τους μην ελπίζεις, πάρ' την μονάχος αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις. Έτσι λέει ο Καζαντζάκης. Και από τις δύο στράτες διαλέγω τον ανήφορο. Λοιπόν, ή θα διαλέξουμε τον ανήφορο και δεν θα δείξουμε καμία απολύτως υπακοή σε όλους αυτούς τους νόμους που τους έχουμε αποδείξει χιλιάδες φορές ότι είναι παράνομοι και εκπροσωπούν ένα παράνομο οικοδόμημα νομικής επιστήμης, που δεν είναι επιστήμη η νομική, διότι έρχεται ο επίκτητος και ο πρωταγόρας που ήταν η μεγαλύτερη νομικοί και λένε ότι η επιστήμη δεν είναι επιστήμη, είναι τέχνη μακρά. Δεν είναι επιστήμη. Έρχεται ο Ιπποκράτης, ο Ασκληπιός και ο Γαλινός, που ήταν οι πατεράδες της ιατρικής, και λένε ούτε η ιατρική είναι επιστήμη. Είναι και αυτό τέχνη μακρά. Δεν είναι επιστήμες. Και έρχεται ο Αριστοτέλης και λέει οι μοναδικές επιστήμες είναι δύο. Δύο οι μοναδικές επιστήμες. Είναι η γεωργία και είναι και η κτηνοτροφία. Το λέει ο Αριστοτέλης. Αυτές είναι επιστήμες. Όλες οι άλλες είναι βοηδοσχολές, δυστυχώς. Έχουν βγάλει λοιπόν μια νομική βοηδοσχολή, μια βοηδοσχολή και παριστάνουν τους νομικούς. Και οι άνθρωποι είναι απατεώνες, σας λέω. Δηλαδή έχουν ψηφίσει το άρθρο 177 του κώδικα της ποινικής δικονομίας και λέει ότι μπορούμε να αποφασίζουμε σύμφωνα με τη φωνή της συνείδησής μας. Μα έχετε συνείδηση εσείς. Έχετε, γιατί δεν λέτε στον κόσμο την αλήθεια? Γιατί δεν λέτε ότι βάσει συνταγματικού δικαίου δεν μπορεί το νόμισμα να γίνει ηλεκτρονικό? Πρέπει να είναι μόνο χάρτινο ή πρέπει να είναι μόνο μεταλλικό, από το Λικούργο μάλιστα. Μόνο αυτό. Άρα πρέπει να προτείνουμε λύσεις. Το να λέμε τι μας κάνουν, δεν τα ξέρουμε, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε εμείς για να αποφύγουμε το σπιράλ θανάτου με το οποίο μας έχουν εκλογήσει με 12.500 νόμους και 20.000. Λοιπόν, έχω βαρεθεί επίσης να πούω τη λέξη δημοκρατία. Λέει, η δημοκρατία γεννήθηκε, υλοποιήθηκε και πέθανε στην αρχαία Ελλάδα. Από το 507 επί Κλεισθένη μέχρι το 466. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε δημοκρατία. Διότι άμα διαβάσετε τον Κλεισθένη, θα δείτε ότι λέει δημοκρατία είναι το κράτος δήμου, κράτος πλειοψηφίας, κράτος δημοψηφισμάτων,
κράτος κλήρωσης μεταξύ αρίστων και κράτος φανατικής ποινής για ιδεχθή και αποτρόπια εγκλήματα. Είναι πέντε οι πυλώνες η δημοκρατία. Για ποια δημοκρατία μιλάτε τώρα, για την καπιταλιστική, για τη σοσιαλιστική και για την κομμουνιστική? Είναι δυνατόν να υπάρξει στον καπιταλισμό και στον κομμουνισμό δημοκρατία? Δημοκρατία υπήρχε μόνο στην αρχαία Ελλάδα και όποιος δεν έχει διαβάσει τα 147 δελφικά παραγγέλματα δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Για ποια δημοκρατία μιλάτε, βρε αγράμματι? Για ποια νομική επιστήμη μιλάτε, βρε τρισάκλη? Ελάτε εδώ να σας αποδείξουμε ότι δεν έχετε ούτε νομική επιστήμη, ούτε ιατρική, ούτε δημοκρατική. Πέθανε η δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα. Και εν ονόματι σήμερα της δημοκρατίας που είναι ο κοινοβουλευτισμός του Όλιβερ Κρόμουελ, δηλαδή η ελεηνότερη μορφή δικτατορίας, κάνετε τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και λέτε εν ονόματι του ελληνικού λαού, ο οποίος ψηφίζει κάθε 4 χρόνια και κάνετε κατάχρηση πλειοψηφιότητος με το άρθρο 151 του ποινικού κώδικα. Με ποιο δικαίωμα κάνετε εκλογές κάθε 4 χρόνια? Κάθε μέρα θα γίνονται εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι γουστάρουμε εμείς. Έτσι είπανε στην αρχαία Ελλάδα. Κάθε μέρα θα γίνεται δημοψήφισμα. Κάθε μέρα θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός για τους νόμους. Οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές είναι εγκληματικές συμμορίες. Για να βγαίνει ένας νόμος πρέπει να υπάρχουν μέσα πολίτες. Και τα δικαστήρια πρέπει να έχουν ενόρκους όπως είναι στην Αμερική. Δεν μπορεί να αποφασίζει ένας απαταιώνας που παριστάνει τον πρόεδρο ή παριστάνει τον εισαγγελέα. Στην αρχαία Ελλάδα, στα δικαστήρια της αρχαίας Κηλιαίας, 6.000 δικαστές δικάζαν έναν κατηγορούμενο. 6.000. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη. Και σήμερα ένας δικαστής δικάζει 10 κατηγορούμενους. Αυτό είναι απάτη. Αυτό είναι απάτη. Πρέπει να πάμε σύμφωνα με τα αμερικανικά δικαστήρια που δικάζουν οι ένορκοι. Και όχι οι δικαστές. Και όχι μόνο σε κακουργήματα, αλλά και σε πλημελήματα και σε πτέσματα. Σταματήστε λοιπόν αυτές τις φασολάδες. Χορτάσαμε. Και κάντε το εθνικό μας φαγητό πάλι τη φασολάδα και όχι το σανό. Μας ταΐζετε σανό, τι κάνετε? Λοιπόν, πάμε πάλι τουλάχιστον στη φασολάδα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το κράτος είναι εβραϊκό. Δεν πρόκειται ποτέ να θα μας σκοτώσουν όλους και θα σου λένε είμαστε νόμιμοι. Εμείς, ναι, αλλά οι νόμοι σας είναι νόμιμοι. Εσείς εκπροσωπείτε την νομιμότητα ή εκπροσωπείτε την απάτη? Εκπροσωπείτε την απάτη, γιατί με νόμους όμως είπε και εγώ. Εστερνάτε κάτι κατά μία. Λοιπόν, χρωστάμε, δεν χρωστάμε πουθενά. Λέτε ότι χρωστάμε και κάνουμε φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή κάνει μόνο το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Έτσι, κάνουν οι εφοπλιστικοί μετοχές που έχετε τα λεφτά σας εφοπλιστικά στον Παναμά και στην Ορδούρα. Οι 14 δικαστές έχουν 875 σπίτια, 14 βουλευτές. Κάνουν οι δικαστικοί, κάνουν φοροδιαφυγή, διότι δεν καταθέτουν ευσυνονενία. Κάνουν οι πολιτικοί, διότι καταθέτουν μόνο το 1,11% από τα λεφτά που παίρνουν. Κάνουν οι εφοπλιστές, οι 1.550 εφοπλιστές, οι οποίοι χρωστάνε 200 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και δεν έχουν δώσει ούτε μία δραχμή, γιατί να πάνε να πάρουν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Βγάλαν έξω τώρα και τους ρουφιάνους και καρφώνουν ένα στον άλλο. Ψηφίσατε το νόμο 59-86 του 2022, που είναι ο νόμος της αιμοδοξίας. Μόνο για αυτό το νόμο που ψηφίσατε, να πηγαίνει ο πατέρας με την κόρη του, η μάνα με το γιο, σημαίνει ότι είστε Εβραίοι όλοι, ξεκινημένοι. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε. Πρέπει να προτείνουμε λύσεις. Και οι λύσεις είναι ότι δεν υπακούμε σε όλους αυτούς, διότι είναι απατεώνες, αγράμματοι, είναι χανουκαίοι όλοι με το κυπά και υποστηρίζουν τη χανουκά, τους Μακαβαίους και τους Χαλανέους. Όλοι είναι με το κυπά και καταθέτουν στην επάρκεια. Τους έχουμε σε φωτογραφία. Και το Μητσοτάκι και το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ λέει. Άμα κάνεις αναγραμματισμό της λέξης ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει η λέξη Άσυρης. Η Άσυρης είναι η θεά της εξαθλίωσης. Για ποια δημοκρατία μιλάς, κύριε? Όταν έχετε κάνει 1.600 ομιλίες ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει μία που να έχει μέσα μία ελληνική σημαία. Δηλαδή μηδενίζετε το οπτικό σύμβολο του κράτους που είναι η ελληνική σημαία και το ακουστικό σύμβολο του κράτους που είναι ο εθνικός ύμνος. Και κατά τα άλλα είσαστε Έλληνες. Λοιπόν, είσαστε ανθέλνες ή καθάρματα. Όποτε θέλετε, σας το αποδεικνύουμε ενώπιος ενώπιον. Δεν μπορεί να συνεχίσετε να κρύβεστε σαν τα ποντίκια μέσα στους υπονόμους και σαν τα φτύτια κάτω από τους πέτρους. Σας προκαλούμε ενώπιος ενώπιον για όποιο νομικό κόλλημα θέλετε και για όποιο ιστορικό θέμα γουστάρετε. Ενώπιος ενώπιον. Καλή ακάμωση και καλό και καλό βόλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπυρού, πολύ δυναμικός. Έχουμε και ένα παλικάρι εδώ πέρα που θέλει να μιλήσει. Το όνομά σου. Καλούτας. Έλα, Παναλάση, κάθε να είμαστε λίγο εδώ. Γεια σας.
Λοιπόν, εγώ σε κάθε συγκέντρωση παρευρίσκομαι. Δεν ανήκω πουθενά, να ξεκαθαρίσουμε. Ανήκω στον εαυτό μου και στον Θεό πιστεύω. Πουθενά άλλο. Και ο λόγος που βγήκα και παρατάω την προσωπική μου ζωή και ασχολούμαι μόνο με τη δουλειά μου και να κερνάω τις συγκεντρώσεις, είναι ότι και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω πληγεί από όλο αυτό που γίνεται. Από τις προηγούμενες γενιές. Δυστυχώς, τις προηγούμενες γενιές ζήσατε ζωή χαριστάμενη. Αυτή είναι η αλήθεια. Η δικιά μου γενιά καταστράφηκε. Τις επόμενες γενιές τις βλέπετε εκεί. Νάτες. Αδιάφορες. Αυτό δεν είναι. Κάνω λάθος. Έχετε μεγάλο μερίδιο οι γονείς, μεγάλη ευθύνη. Αν αύριο έρθουν τα παιδιά σας να πούνε τι κάνατε, είμαι περίεργος να δω τι θα τους πείτε. Πραγματικά. Γιατί εγώ προς το παρόν δεν έχω κάποιο παιδί, αλλά αγωνίζομαι και αύριο μεθαύριο, άμα μου έρθει ένα παιδί και κάνω στην οικογένειά μου, να... είναι λίγο περήφανο το παιδί για μένα. Ναι. Αυτή τη στιγμή τι παραδίδουμε. Παραδίδουμε μια σάπια κοινωνία, σαν αποσύνδεση και τι κάνουμε τους αδιάφορους όλοι. Είμαστε 50 χρόνια, όπως λέω κάθε φορά, διχασμένοι με κόμματα. Είμαστε γείτονες και τσακωνόμαστε, αλλά μεταξύ μας για να πλουτίζουν όλοι αυτοί εκεί μέσα. Όλοι. Από τη μία άκρα μέχρι την άλλη. Ποιος από αυτούς τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν έχει να πάρει το λάδι του, δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του, δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του, ποιος από αυτούς απειλείται να βγει έξω από το σπίτι? Κανείς. Όλοι αυτοί κανονίζουν για εμάς με τα δικά μας τα λεφτά. Και ζητάνε να ψηφίσουμε. Και πέρα από αυτό, έρχονται και μας απειλούν τώρα, μα δεν παίρνουμε ταυτότητες ή αν δεν κάνουμε εμβόλια και δεν κάνουμε. Δεν κατάλαβα. Είμαστε σε μια χώρα που κυβερνάει ποιος, ο Φαραώ. Πού είμαστε, 500 χρόνια, 1500 χρόνια πίσω. Είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή. Εγώ δεν ξέρω πώς κοιτάτε πραγματικά τα παιδιά. Τα παιδιά σας στα μάτια. Πώς τα κοιτάτε πραγματικά, μπορώ. Και ο κόσμος που κάνετε στις καφετέρειες, μπορεί να θέλω να τον ενδείξω, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Να αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα καλή, τίμια και με σωστά μεροκάματα που μας κλέβουν, έτσι. Και οι εργοδότες μας κλέβουν. Σε συνεργασία με τους πολιτικούς. Όταν ο άλλος είναι κλέφτης, ποιο θα κυνηγήσει τον κλέφτη? Και λύστε μου και μια απορία, πραγματικά, σε αυτόν τον τόπο. Όλοι πληρώνουμε τα λάθη μας, πάμε φυλακή, κάνουμε, δείχνουμε. Μιλάνε για ασφάλεια, για την ταυτότητα. Τι ασφάλεια? Εδώ μπαίνει ο κλέφτης στο σπίτι σου και έχει το δικαίωμα, άμα τον θύρεις, να σου κάνει και μίληση. Κάνω λάθος? Εδώ σας δικάζουνε αυτοί που κλέψανε την Ελλάδα, την κλέψαν όλοι μαζί, παιδιά. Ο υπεύθυνος δεν είναι μόνο αυτός που κυβερνάει, είναι και αντιπολιτεύσεις μέσα. Εγώ ξέρω ότι όταν είσαι παρόν σε ένα φόνο, αν κάθεσαι εκεί και τον βλέπεις, είσαι συνεργός. Και όλοι το παίζουν ήρωες. Όλοι θέλουν να σας σώσουν κάθε εθνικές εκλογές και δημοτικές εκλογές. Και όλοι κοιτάνε την πάρτη τους. Ποιος ήρθε, πείτε μου, έναν πολιτικό, έναν από κάποιο κόμμα, έναν δήμαρχο από κάποια παράταξη που είπε ότι θα είναι δίπλα στο λαό που χάνει τα σπίτια του? Κανένας. Είναι εξασφαλισμένοι όλοι, έχουν τα πάντα τους, αλίμονες σε εμάς. Και κάτι τελευταίο για να μην μακρηγορώ. Εμείς πληρώνουμε τα λάθη μας, μάλλον εμείς πληρώνουμε τα λάθη σας. Η δικιά μου γενιά καταστράφηκε από την προηγούμενη γενιά. Και εμείς, η δικιά μου γενιά καταστραμμένη, αντί να αγωνιζόμαστε για μας, αγωνιζόμαστε για τις επόμενες γενιές που καθορίζουν οι προηγούμενες πάλι. Είναι απαράδεκτο. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πώς γίνεται εμείς να πληρώνουμε για όλα και ένας πολιτικός μέσα στη Βουλή, ένας δήμαρχος, ένας αντιδήμαρχος από παντού σε όλη την Ελλάδα να μην εισηγείται να καταργηθεί ο νόμος περί μία ευθύνη υπουργών? Αφού είναι όλοι κλέφτες. Είναι κλέφτες, κλέβουν το δικαίωμα μας, την εθνική παρακαταθήκη μας. Και τώρα μας κουνάει και το δάχτυλο ότι αν δεν συμμορφωθούμε με αυτά, θα πεινάσουμε. Και να θυμάστε και κάτι. Όταν θα έρθει η στιγμή και δεν έχουμε και έχουμε πάρει τις ταυτότητες με εξαναγκασμό, πέρα ότι θα μας ελέγχουν το τι θα κάνουμε, τι θα πηγαίνουμε, τι θα τρώμε, πώς θα τρώμε, θα μας εξαναγκάσουν να εμβολιαστούμε όσο θέλουμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Εγώ αυτή τη ζωή δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι. Εμένα οι γονείς μου με κάνουν επαναστάτη να ζω με το κεφάλι ψηλά και όχι να σκύβω το κεφάλι μου για κανένα άλλη. Αγωνιστείτε, παιδιά. Αγωνιστείτε και κάντε μιλήσει στα παιδιά σας
ένα δευτερόλεπτο. Μιλήστε στα παιδιά σας, γιατί έχετε μεγάλη ευθύνη. Δεν τα κάνατε. Και αν τα μεγαλώσετε, θα τα παραδώσετε σε αυτούς τους αλήτες εκεί μέσα να σας τα κάνουν κλέφτες, ναρκωμανείς. Και κοιτάξτε την νεολαία. Πρότυπα που έχουν. Τραγουδιστές που μιλάνε για σεξισμό, που προωθούν τα ναρκωτικά, προωθούν τη βία. Αυτή είναι η νέα γενιά. Όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω παιδί σε αυτή τη νέα γενιά. Ντροπή, πραγματικά ντροπή. Ατιμάζουμε, χλεβάζουμε και λιδωρούμε τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, να μπορούμε να τους προπιάσουμε. Ντροπή. Να κάνεις παιδί Θανάση και να το μεγαλώσεις όπως πρέπει, σωστά και όμορφα και ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εξαίρετους ομιλητές και ευχαριστούμε και όλους εσάς για αυτή την ωραία βραδιά και που είχαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό.